Είναι πραγματικά, έλεγα νωρίτερα, είναι εντυπωσιακό αυτό που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. Να μπορείς να μιλάς. Έχουμε 11 ή 12 ώρες διαφορά. 11 ώρες διαφορά. Εσείς έχετε 9 και 4 εκεί τώρα δηλαδή. Όχι, 11 και 4. Ζητώ συγγνώμη, ζωή, νόμιζα ήταν 9 και 4. Δεν πειράζει. Κρατάμε τα παιδιά ξύπνια λίγο περισσότερο. Είναι Σαββατοκύριακο. Ο μεγάλος μιλά ελληνικά, ξέρει ελληνικά. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Τώρα, δύο πράγματα για την ιστορία σας. Πώς βρεθήκατε εκεί? Οι γονείς μου είχαμε έρθει τον 1984, είχαμε έρθει στην Αμερική. Απευθεία από Ζάκυνθο στην Αλάσκα. Με τον Μαρούδα είχατε σχέση? Ποιον Μαρούδα? Τον Μαρούδα, νομίζω από Ζάκυνθο, ήταν ένας εκπρόσωπος κυβερνητικός τότε, το 80 επί Πασόκ, ο Δημήτρης Μαρούδας. Δεν σας λέει όχι, κάτι. Όχι, όχι, όχι. Έχω την εντύπωση όμως ότι ήταν από το νησί σας, χωρίς να είμαι βέβαιος. Τέλος πάντων, 1984, και τι σας έκανε να πάτε στην Αλάσκα οικογενειακά? Τι ιδέα ήταν αυτή? Η οικογένειά μου ήταν ταπεινοί αγρότες. Δουλεύανε κοντά στο χωριό, μαζεύανε ελιές. Είχαμε τα δύο μου τα αδρέφια που ήταν μεγαλύτερά μου. Και θέλανε να τους δώσουν κάπως λίγο διαφορετική ζωή. Μια καινούργια αρχή. Τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα. Είχαμε το θείο μου που ζούσε στην Αλάσκα και μας είχε κάνει την κάλεση να έρθουμε. Και μετά από 10 χρόνια ήρθαμε και εμείς σιγά σιγά. Ο θείος γιατί στην Αλάσκα? Βλέπεις κάπου υπάρχει μια ρίζα. Δεν μπορεί ξαφνικά ο μπαμπάς να πήρε την οικογένεια να πάει στην Αλάσκα δηλαδή. Έτσι. Ο θείος ήταν ο πιο δυναμικός. Ήταν μοναχός το εκείνο το καιρό και είχε ξεκινήσει και έκανε μια καινούργια αρχή και ήθελε να έρθει στα πιο δύσκολα και τα πιο όμορφα μέρη του κόσμου που ήταν στην Αλάσκα τότε. Η Αλάσκα πώς είναι, δηλαδή, τώρα είστε, σε ποια πόλη είστε στην Αλάσκα? Φαντάζομαι ότι είναι μικρές... Στο Anchorage. Μάλιστα. Πώς είναι, φαντάζομαι, πολλές μέρες του χρόνου σκοτεινά, κάνω λάθος? Τώρα ξεκινάζει και σκοτεινίζει, έχουμε περίπου 6 μήνες μέρα με 6 μήνες νύχτα. Να σας πω όμως, το πιο φανταστικό είναι το καλοκαίρι μας που έχουμε γύρω 22-23 ώρες μέρα. Και τι κάνετε δηλαδή? Είναι πάρα πολύ ωραίος ο καιρός, δεν κάνει πάρα πολύ κρύο, που είναι έτσι φωτεινό, έχεις μία δύναμη που προχωρείς και ούτε σκέφτεσαι τον ύπνο. Μα όταν είναι 22 ώρες ημέρα και το χειμώνα αντίστροφα έχετε 22 ώρες νύχτα, όχι? Ναι, και δυστυχώς το χειμώνα είναι ίδια η αντίθεση σε αυτό. Το αστείο είναι πως το χειμώνα θέλεις να είσαι σαν την αρκούδα, που θέλει να, αν μπορούσες να κοιμώσουν, να θα κοιμώσουν. Τώρα, η επιχείρηση πώς ξεκίνησε? Ήταν επιχείρηση του θείου ή είναι την έφτιαξε ο μπαμπάς, τη φτιάξετε εσείς? Όχι, ίδια το έχω ξεκινήσει. Η οικογένειά μου είχε ξεκινήσει ένα μικρό εστιατόριο εδώ στο Anchorage, που πάντα προχωρούσαμε, ας πούμε, με την ελληνική μας κουζίνα, με την ιστορία μας, το γινό μας, το φαγητό. Και αυτό, έλεγα πάντα, ήταν η πρώτη μου σπουδή. Μέχρι πήγα στο πανεπιστήμιο και διάβασα ιατρικά. Και μετά τα έφερα μαζί, τα σχέδιασα μαζί τα ιατρικά, μαζί με την ελληνική κουζίνα και την ιστορία μας. Που οι ανθρώποι μας στην Ελλάδα, πάντα έλεγε ο παππούς μου, ας πούμε, είμαστε τα δυνατά κόκαλα που λέγαμε. Και κάπως έτσι να δώσουμε και τη δύναμη και την υπομονή στις οικογένειες που έχουν δυσκολίες με τις δίαιτες και στα μωρά να τους δώσουμε καλή αρχή. Ναι. Και έτσι σκεφτήκατε να παντρέψετε αυτά δύο πράγματα. Έχετε και καταγωγή, όπως είπατε, από οικογένεια η οποία είχε να κάνει με το χωράφι, με την παραγωγή κλπ. Και καταλήξατε, φτάσατε μάλλον, να κάνετε μια εταιρεία για την οποία διάβασα πολύ σημαντικά πράγματα. Είναι μεγάλη η επιχείρηση? Η επιχείρησή μας αυτή τη στιγμή δίνουμε φαγητά σε όλη την Αμερική, απευθεία από το ίντερνετ, σε όλες τις μαμάδες και τους παπάδες, στη πόρτα τους έρχονται με το FedEx. Καταξυγμένα φαγητά. Φέρνουμε ελαιόλαδο από τη Ζάκυνθο, από την Κρήτη, από την Κεφαλονιά. Και προσπαθούμε τη μεταξύ να, όσο και μακριά να είμαστε από την Ελλάδα, ποτέ δεν την ξεχνάμε και πόσο την αγαπάμε και την εκτιμάμε. Στους ανθρώπους μας,
την ιστορία μας, τα προϊόν μας και ό,τι μπορούμε και όλες να τα φέρουμε αυτά μαζί με τον Μπαμπίνο. Ο σύζυγος είναι Έλληνας, είναι... Ναι, γνωριστήκαμε στο πανεπιστήμιο. Που, στην Ελλάδα ή εκεί? Όταν, στο Τέξας είμαστε. Α, στο Τέξας σπουδάσατε, μάλιστα. Ναι, ο Ανδρέα τον λένε και, και είναι από τη Θεσσαλονίκη. Α, σοβαρά. Ναι. Δεν το ήξερα αυτό, να κάναμε κάποια έκπληση. Οι συγγενείς του δηλαδή είναι εδώ? Ναι, στη Νεάπολη. Το επώνυμο? Τζιόλας. Τζιόλας. Τζιόλας, ναι. Ανδρέας Τζιόλας, δηλαδή οι γονείς μένουν εδώ? Ναι, Λόλα και Κώστας Τζιόλας. Κωνσταντίνος Τζιόλας. Κατερίνα, για δες λίγο μπας και βρούμε κάποιον Τζιόλα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Και γνωριστήκατε στο Τέξας και τώρα μένετε μαζί εκεί, έτσι, στην ίδια επιχείρηση φαντάζομαι. Όχι, ο άντρας μου είναι αστροφυσικός και δουλεύει στο πανεπιστήμιο. Στην Αλάσκα, εκεί, σε εσάς? Στην Αλάσκα, ναι. Είστε πολλοί Έλληνες? Είμαστε γύρω 500 οικογένειες, αλλά σκροπιστές σε όλη την Αλάσκα, που να φανταστείτε, η Αλάσκα είναι σχεδόν 2/3 από όλη την Ηνωμένη Πολιτεία. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις παρέες που έχετε, εκεί φαντάζομαι τώρα, εντάξει, μετά από τόσα χρόνια κάνετε παρέα με όλο τον κόσμο, αλλά οι Έλληνες, οι όσοι είστε, λίγοι, δεν ξέρω, φαντάζομαι ελάχιστοι θα είστε, βρίσκεστε μεταξύ σας? Ναι, κάνουμε μεγάλες γιορτές, κρατάμε τα traditions στα ελληνικά μας. Συγγνώμη, έχω λείπω από την Ελλάδα από 4 χρονών. Μήπως είναι γιατρός? Ο πεθερός σας είναι γιατρός? Όχι, όχι. Γιατί βρήκα ένα Τζιόλα χειρουργό με θύρα εδώ και ένα καρδιολόγο και ένα οτιρονολόγο. Έχει πολλούς. Δεν βρήκα ακόμη Τζιόλα Κωνσταντίνο στην Νεάπολη. Θα βρω κάποιον και θα τους κάνω έκπληξη. Για πείτε μου τι λέγατε. Λέω, λείπουμε εμείς από την Ελλάδα που ήμουν 4 χρόνια. Δεν έχω σπουδάσει στην Ελλάδα και όλα τα ελληνικά με είχαν μάθει η μαμά μου και ο μπαμπάς μου, ας πούμε, και μαζί με τα αδρέφια μου και στην εκκλησία εδώ. Και έτσι κρατάμε όσο μπορούμε τα ελληνικά, τα traditions, ας πούμε, και τις κουβέντες, τις παραστάσεις. Δεν έχετε έρθει στην Ελλάδα από τότε? Έρχεστε συχνά, δεν έρχεστε καθόλου? Ερχόμαστε συχνά, ναι. Ερχόμαστε γιατί έρχομαι και γνωρίζω άλλους παραγωγούς που μπορούμε να βοηθήσουμε κιόλας με την Ελλάδα και να τα φέρουμε και να τα κάνουμε introduce με το Μπαμπίνο. Παρακολουθείτε τι συμβαίνει στην Ελλάδα? Έχετε εικόνα, δηλαδή υπάρχει ενημέρωσή σας από το ίντερνετ, φαντάζομαι? Ναι, ναι, τι παρακολουθούμε, ελπίζουμε, απλώς δίνουμε την, ας πούμε, δύναμη, υπομονή και κουράγιο για όλους τους ανθρώπους. Από τι ακούμε και τι βλέπουμε εδώ πέρα, δεν ξέρουμε, ας πούμε, πώς, αν είναι ακριβώς το ίδιο. Τώρα ο μπαμπάς μου μένει στη Ζάκυνθο. Η πεθερά μου και ο πεθερός μου είναι στη Θεσσαλονίκη και μας τα λένε ήδη. Και λυπόμαστε. Και έτσι γι' αυτό είναι η ευχαρίστησή μου και η δύναμή μου, ό,τι μπορούμε κιόλας κι εμείς να βοηθήσουμε στους ανθρώπους μας στην Ελλάδα εδώ. Μάλιστα. Ζωή μου, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Εύχομαι να περνάτε καλά, να φιλήσεις τα πιτσιρίκια σου, να στείλεις χαιρετήματα και στον Ανδρέα. Εμείς θα κοιτάξουμε να ψάξουμε εδώ γονείς, συγγενείς και διαφόρους να τους πούμε ότι... Α, η Κατερίνα τον βρήκε, λέει, αλλά το κινητό του δεν απαντά. Τζιόλας, αλλά εδώ λέει Ωραιόκαστρο, δεν λέει Νεάπολη. Νεάπολη. Τζιόλας Κωνσταντίνος. Δεν απαντάει το κινητό για να του λέγατε μια καλημέρα μέσω του ραδιοφώνου, αγαπητή μου Ζωή. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα τα πείτε μεταξύ σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιορτές. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Αν θα κατέβετε Θεσσαλονίκη, yeah, να πείτε του Ανδρέα να έρθετε και από εδώ να γνωριστούμε από κοντά. Σίγουρα, σίγουρα. Έγινε. Και να σας πω ότι ο Δημήτρης ο Μαρούδας που σας είπα, ο υπουργός, όντως είναι Ζακυνθινός. Πρέπει να έχετε μια μακρινή σχέση. Ναι. Ναι, τώρα το είδα στο Wikipedia. Είναι από τη Ζάκυνθο. Ήταν βουλευτής εκεί και ήταν υπουργός σε πολλά χρόνια όταν ήσασταν πιτσιρικάκι εσείς. Να είστε καλά. Γεια σας, καληνύχτα. Γεια σας, γεια. Focus 103,6.